Δίπλα που ήταν ένα ερείπιο με πέτρες και τα λοιπά. Είναι η οικία δασοφύλακα. Εκεί έμενε ο δασοφύλακας του κτήματος. Δυστυχώς και αυτό το κτίριο εγώ το πρόλαβα όρθιο και είδατε πως είναι. Όπως και αυτό το πρόλαβα όρθιο. Είχε μια ωραία σκάλα που ανέβαινε κανείς στο δεύτερο όροφο επάνω. Τώρα δεν υπάρχει ούτε δεύτερος όροφος, ούτε στέγη. Αλλά τώρα προσφάτως πέφτουν και οι τείχοι του πρώτου όροφου. Οπότε χάνουμε το στίγμα το ιστορικό και το αρχιτεκτονικό του συγκεκριμένου κτηρίου. Τα κτίρια αυτά επηρεάστηκαν πάρα πολύ επίσης από το μεγάλο σεισμό του 99 που έγινε στην Πάρνηθα. Ξέρετε ότι είχε επίκεντρο την Πάρνηθα, με αποτέλεσμα, επειδή δεν ήταν στατικά εντάξει, πολλά από αυτά να ταλαιπωρηθούν. Βλέπετε τη μεγάλη ρογμή στο κτίριο. Αυτή είναι η οικία αρχικυπουρού, η οικία οικονόμου. Την αξία που έδινε ο βασιλιάς Γιώργος ο πρώτος στον αρχικυπουρό του φαίνεται από το ότι τοποθετεί το σπίτι του πολύ κοντά στο ανάκτορο, σε σχέση με όλα τα άλλα σπίτια των εργατών, τα οποία είναι διάσπαρτα στο χώρο. Η οικία αρχικυπουρού είναι πάρα πολύ κοντά στο ανάκτορο. Φανταστείτε το ανάκτορο είναι ακριβώς στην ευθεία μέσα στο δάσος. Εδώ φτάνουν τα όρια του ανακτορικού κήπου, οπότε ο αρχικυπουρός είχε άμεση επαφή με τον κήπο του. Βλέπετε τα μεταλλικά ελάσματα, τα παλιά που στηρίζουν τον πρώτο με το δεύτερο όροφο, οξύκορφες στέγες που βγαίνουν έξω από το κτίριο. Βλέπετε τα ξύλα που έχουν παραμείνει και από την μπροστινή πλευρά, γιατί οι στέγες κρέμονται.